στο στούντιο της Magic Carpet και γυρίζουμε και αγώνες και γυρίσματα. Λευμά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και Ελλάδα θα παίξει και Γιάννητσα. Κοίταξε, θα μιλήσει ελληνικά επιτέλους δηλαδή, έτσι. Ναι. Μετά τα γερμανικά που έχεις μάθει. Θα παίξουμε μετά από αρκετό καιρό στην Ελλάδα. Κάνουμε προετοιμασία. Επιτέλους θα πάρεις ένα χειροκρότημα, γιατί συνέχεια, με τόσους Γερμανούς και Βέλγους και Αυστριακούς και Ελβετούς να είναι απέναντί σου, λίγο διαφορετικά, να σου δίνει και η δική σου επιτέλους. Φυσικά, θα είναι στην πόλη μας, θα παίξουμε. Τι κάνεις εδώ ακριβώς σήμερα? Ήρθαμε για τη φωτογράφηση. Αυτά σε κάνουν να νιώθεις λίγο επαγγελματίας, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα, κάτι διαφορετικό, κάτι πιο προχωρημένο. Μην πιστεύω τι έχεις ετοιμάσει, κάτσε να σε απολαύσουμε. Λίκους θα έχει το πρόγραμμα? Σίγουρα. Τι λύκος είσαι, έτσι. Πολύ. Λοιπόν, όλα αυτά θα γινόντουσαν αν ο Σταύρος ο Μισκολάβας δεν χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις διαστάσεις που έχει στην Γερμανία. Και φυσικά μαζί, Γιώργο, κάνατε αυτή την πρώτη βραδιά. Θα είναι πρώτη και μοναδική, ή έχετε σκοπό να κάνετε και άλλα μάγμα? Σίγουρα θα συνεχιστεί. Είναι το πρώτο μάγμα αυτή τη στιγμή. 30 Αυγούστου, έτσι. Το οποίο θα γίνει 30 Αυγούστου, ναι. Θα είναι κάτι πολύ δυναμικό. Θα έρθουν 7 αθλητές από τη Γερμανία. Θα γίνει Γερμανία-Ελλάδα. Θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα από τον κόσμο, από το κοινό, θέλω να πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά και ελπίζουμε για τα καλύτερα. Ο χώρος θα γίνει το event στη Γιάννητσα? Είναι το Celebrity Night, είναι ένα από τα πολύ καλά και πολύ οργανωμένο κλαμπ και όλα θα είναι τέλεια. Οι Γερμανοί θα τους φερθούμε φιλόξενα, μέχρι πού εμπαρθέτουν? Τα πάντα είναι έτοιμα, τα πάντα. Μπήκατε και στη διαδικασία να προχωρήσετε με πόστερ, τρέιλερς, επαγγελματικά και όλα αυτά? Αυτό σημαίνει ότι φαντάζομαι θα έχετε βλέψει για την διοργάνωση. Έτσι ακριβώς, ναι. Κοιτάζουμε μπροστά και πιστεύω ότι θα πάει και καλύτερα στην επόμενη διοργάνωση και ξανά στην επόμενη ακόμα καλύτερα και ούτω καθεξής. Έχετε σκοπό να είναι πιο διευρυμένοι, θέλω να πω, με αθλητές πέρα από την ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας, ναι, για τα επόμενα event τουλάχιστον? Ναι, εννοείται, εννοείται, ναι. Θα είναι κάτι πολύ έτσι συνολικό από όλη την Ελλάδα. Στα ρίγκ μπαίνεις χρόνια, στα στούντιο και στα όλα αυτά, πώς σας φαίνεται η εμπειρία? Αρκετά δύσκολη για εμάς. Πώς φαίνεται, Λεβάν? Καλό. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια εδώ. Hello Greece, I'm Andy Sauer. Watch Lord of the Rings.